Θα ήθελα να σας καλωσορίσω, εσάς και τους εξαίρετους συναδέλφους που σας πλαισιώνουν. Θεωρούμε πολύ ιδιαίτερη χώρα την Ελλάδα για τη Σαουδική Αραβία. Και βλέπουμε ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη βελτίωση, υπήρχε μεγάλη αβεβαιότητα. Ήταν ένα σύμπτωμα για την Ελλάδα, τα πράγματα δεν ήταν καλά το παρελθόν, η οικονομική κρίση, ξέρετε, και πολλά άλλα ζητήματα που είχαν δημιουργήσει μια βεβαιότητα και αυτό είχε δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα στις επενδύσεις και στις επιχειρήσεις, όχι μόνο για τη Σαουδική Αραβία, αλλά και για άλλες χώρες. Αλλά θα ήθελα να σας συγχαρώ για όλες τις προσπάθειες που έχετε κάνει. Είναι πραγματικά, υπάρχει ελπίδα επιτέλους ότι τα πράγματα επιστρέφουν στην κανονικότητα. Και εγώ προσωπικά αγαπάω πολύ τη χώρα σας. Θα σας πω μετά κάποιες ιστορίες. Πέρσι τον Οκτώβριο, δηλαδή κάποιους μήνες πριν, στείλαμε τον επικεφαλής του εξωτερικού εμπορίου της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα και αναμένουμε τον Υπουργό σας την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου στη χώρα μας. Το ζήτημα όμως είναι ότι πρέπει να κάνουμε όλοι ό,τι μας αναλογεί. Από εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ, θέλουμε να ταυτοποιήσετε ποιες είναι οι ευκαιρίες που πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να είναι οι προτεραιότητες για μια ενδυνάμει ευκαιρία επενδυτική για τη Σαουδική Αραβία. Και εμείς θα δημιουργήσουμε μια αντιπροσωπεία οικονομική που θα έρθει να επισκεφτεί και να ανακαλύψει όλες αυτές τις ευκαιρίες και να συναντηθεί με τους κατάλληλους ανθρώπους, ώστε να κατανοήσει ποιο είναι το περιβάλλον το επενδυτικό. Γιατί όπως έχουμε μάθει υπάρχει βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε το οικοσύστημα πόσο φιλικό είναι, να βρούμε τις ευκαιρίες και ελπίζω ελπίζω όλα να γίνουν πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ. Ήθελα πολύ καιρό να κάνω μια επίσημη επίσκεψη εδώ στο Βασίλειο για γεωπολιτικούς και οικονομικούς λόγους. Είναι μεγάλη η σημασία. Είμαι πολύ χαρούμενος που αναγνωρίζετε ότι έχει αλλάξει πολύ το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα τους τελευταίους 6 μήνες και αυτό φαίνεται από το γενικό ενδιαφέρον της επιχειρηματικής κοινότητας. Θεωρούμε τη Σαουδική Αραβία ένα στρατηγικό μας εταίρο και δεδομένου ότι το Βασίλειο κάνει και πολύ σημαντικές προσπάθειες να δώσει μια ευρύτητα στις οικονομικές της δραστηριότητες, θα θέλαμε να υπάρχουν άμεσες ξένες επενδύσεις από εταιρείες της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα, αλλά και από funds που μπορούν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά στην Ελλάδα. Είμαστε πολύ ευτυχείς που μπορούμε να δουλέψουμε με τη δική σας αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Κάποιες ομάδες, κάποιες εταιρείες της Σαουδικών συμφέροντων είναι ήδη δραστήριες στην Ελλάδα και τα καταφέρνουν πολύ καλά. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ χαρούμενοι με τις επενδύσεις και θα ήθελα να σημειώσω ότι η Ελλάδα θα αναπτυχθεί πολύ τα επόμενα χρόνια. Εξού και όσο πιο γρήγορα γίνουν οι επενδύσεις, τόσο το καλύτερο θα είναι για τους επενδυτές. Και φυσικά με την Κύπρο, εμείς και η Κύπρο είμαστε οι πιο κοντινές χώρες στη Σαουδική Αραβία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και ιστορικούς δεσμούς που μας ενώνουν. Έτσι θεωρώ ότι είναι σωστό το timing
για να κινητοποιηθούν κεφάλαια από τη Σαουδική Αραβία που θα επενδυθούν στην Ελλάδα, αλλά είναι και επίσης πολύ σημαντικό το γεγονός ότι διευρύνεται την οικονομία σας και έτσι θα υπάρχουν ευκαιρίες και από ελληνικές επιχειρήσεις να κάνουν, να επενδύσουν στο βασίλειο. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ κατάλληλη χρονική στιγμή και θεωρώ ότι θα έχουμε την ευκαιρία η ομάδα μου και η ομάδα σας και τους επόμενους μήνες και στη χώρα μας να δούμε όλες τις παρούσες ευκαιρίες. Έχουμε τον κύριο Φραγκογιάννη που είναι επικεφαλής όλης της εξωτερικής διπλωματίας και ο κύριος Γεωργιάδης είναι το άτομο με το οποίο αυτό που θεωρώ εκείνος που λύνει όλα τα ζητήματα. Είναι ο άνθρωπος που θα λύσει όλα τα ζητήματα. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.